πολλάκια από, από τα παιδάκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και το περιμένουν πώς και τι. Έχουν στηθεί εδώ και μισή ώρα και περιμένουν να έρθουν. Από τους γονείς. Περπατήσανε τα παιδιά στο σχολείο. Περιμένουμε από την περιφέρεια να μας βάλει τα πούλμαν. Ελπίζω να γίνει σύντομα και αυτό. Η Σάμος ήταν το τελευταίο νησί να ανοίξουν ΔΙΕΠ. Έχουν ανοίξει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα πέντε και σε όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα που έρχονται τα παιδιά σχολείο και στη Σάμο. Το πρωί ήμασταν στο δεύτερο γυμνάσιο και μας λέγανε ότι τους λένε πως έχει αλλάξει η ζωή τους, έχει ξεκινήσει η ζωή τους από τη στιγμή που πάνε σχολείο. Το να πάνε τα παιδιά σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά τα ίδια, για μια κοινωνία που θέλει να ζήσει σε ειρήνη και με σχέσεις καλές και όχι να έχει ανθρώπους στο περιθώριο. Είναι υποχρέωση της πολιτείας και δικαίωμα των παιδιών, αλλά και καλό προς όλους. Το παιδί και ένα μήνα να πάει σχολείο, γιατί στη συνέχεια παίρνει ένα πιστοποιητικό που μπορεί να συνεχίσει όπου πάει, είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό. Είναι πολύ ωραία που τον υποδέχτηκαν αλληλέγγυοι άνθρωποι από διάφορους χώρους και χαιρόμαστε ότι το στίγμα των Σαμιωτών είναι ότι όποια άποψη και να έχεις για το προσφυγικό και τη διαχείρισή του, στο θέμα της εκπαίδευσης λες ναι, όλα τα παιδιά πάνε σχολείο και το προστατεύεις σαν κοινωνία και το διεκδικείς και το βάζεις και τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα που είναι ο καθένας, το στηρίζουν. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Σαμιώτες γι' αυτό. Είναι μεγάλη μας χαρά. Ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος ΔΙΕΠ στη σχολική μας μονάδα. Όπως προβλέπετε και σε άλλες σχολικές μονάδες, όχι μόνο του νησιού, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν ήδη ξεκινήσει τα τμήματα ΔΙΕΠ ή προβλέπεται να ξεκινήσουν. Εντάσσονται στο πρόγραμμα του σχολείου με βάση τις διατάξεις και τα ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά είναι τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ.